Χαίρετε. Αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή από τις τέσσερις τις οποίες παρουσιάζουμε σε αντίστροφη μέτρηση τις 100 αγαπημένες περιοχές όπως τις έχετε επιλέξει εσείς στη διάρκεια του καλοκαιριού. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο I Love GR, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να κάνει την Ελλάδα άνω-κάτω. Μην πάει ο νου σας στο κακό. Όταν λέμε άνω-κάτω, εννοούμε ότι θα ανεβοκατεβαίνουμε συνέχεια από Ξάνθη σε Κρήτη και από Δράμα σε Σαντορίνη, παρουσιάζοντας τις ομορφιές της χώρας μας και μόνο τις ομορφιές. Η επιστήμη πεινάζει. Ο Γιώργος Φαρτεσκάκης. Και ο Κωστής Ζαφυράκης. Είμαστε εδώ για να σας ταξιδέψουμε με τα φτερά του I Love GR. Στο προηγούμενο I Love GR σας παρουσιάσαμε τις 25 πρώτες περιοχές, ή μάλλον για να ακριβολογούμε, τις 25 που βρίσκονται από το νούμερο 100 έως το 76. Σήμερα θα κατηφορήσουμε από το νούμερο 75 έως το 51. Θα είναι άραγε η δική σας περιοχή μέσα στη δεύτερη 25άδα. Προς το παρόν δεν αποκαλύπτουμε τίποτα. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Αγάλη, αγάλη. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι πως αυτή η δεύτερη 25άδα έχει μέσα και Πελοπόννησο, έχει και Αίτωλο Ακαρνανία και Ιμαθία και Σποράδες. Προτού περάσουμε όμως το κυρίως θέμα του απόψινου I Love GR, τι θα λέγατε να ρίχναμε μια γρήγορη ματιά στην πρώτη 25άδα. Να θυμηθούμε δηλαδή ποιες περιοχές βρίσκονται από το νούμερο 100 έως το νούμερο 76. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες 25 περιοχές όπως εσείς τις επιλέξατε και τώρα ας πάρουμε μια βαθιά αναπνοή και ας αρχίσουμε την παρουσίαση των επόμενων 25 αγαπημένων ελληνικών προορισμών. Στο νούμερο 75 βρίσκεται ένας τόπος με ιστορία, ένας τόπος με έγκλη, ένας τόπος... Περίμενε βρε ανυπόμονε, η διαδικασία παρουσίασης των αγαπημένων σας περιοχών είναι κάπως πιο μυστηριώδης και ξεκινάει τώρα. Πώς ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο βασιλιάς Ινόμαος, για να προστατεύσει την κόρη του από τους μνηστήρες, οργάνωσε μια τρελή αρματοδρομία και ξεπάστρευε τον έναν μετά τον άλλον. Το σκορ άλλαξε όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Πέλοπας, ο οποίος σκότωσε τον Ινόμαο και έγινε έτσι ο πρώτος Ολυμπιονίκης της ιστορίας. Πριν από τους αγώνες, οι αθλητές πατούσαν πάνω σε γεννητικά όργανα κάπρου, νεκρού κάπρου, ελπίζω, και ορκίζονταν ότι θα αγωνιστούν με τιμιότητα. Διαφορετικά, απειλούνταν με ξεκλείδισμα της γενιάς τους από τους θεούς. Προσωπικά, όταν λέω Ολυμπιακό πνεύμα, εννοώ την Καλλιπάτηρα. Ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε Ολυμπιακή Επανάσταση. Δηλαδή, ντύθηκε άνδρας και μπήκε στο στάδιο για να παρακολουθήσει το γιο της που συμμετείχε στους αγώνες. Αμάρτησε για το παιδί της, δηλαδή. Κάπως έτσι. Και έσπασε και την παράδοση, αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν τότε μια αυστηρά ανδρική υπόθεση. Πάντως, μέσα στο μουσείο δεν έχουν την Καλλιπάτηρα, αλλά τον Ερμή του Πραξιτέλη. Αυτό είναι το πιο διάσημο άγαλμα της Ολυμπίας. Ακού τώρα τι μου πέρασε από το μυαλό. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Ναι, το έχω. Κατέβα, φανερό σου κι άστραψε εδώ πέρα τη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Ξύπνησε μέσα τους ο Κωστής Παλαμάς. Πόδες του καταπράσινου κρονίου λόφου, στην κοιλάδα του Αλθιού ποταμού, σε ένα ευλογημένο δηλαδή περιβάλλον, η αρχαία Ολυμπία, η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν μας έχει ακόμα αποκαλύψει όλα της τα μυστικά. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1829 από Γάλλους αρχαιολόγους. Οι έρευνες για τη σημασία αυτού του παγκόσμιου μνημείου δεν έχουν τέλος. Καθημερινά καταφθάνουν εδώ ταξιδιώτες από όλα τα σημεία του ορίζοντα για να περπατήσουν και να φωτογραφίσουν το στάδιο, το οποίο χωρούσε κάποτε 40.000 θεατές και η περίμετρός του ισοδυναμούσε με 600 βήματα του Ηρακλή.
Όταν ο Φίλιππος ο δεύτερος, μετά τη νίκη της Χερόνιας, θέλησε να κάνει μια προσφορά στο Δία, έκτισε στην Ολυμπία το Φιλιππείο. Το Ηραίο, ναός αφιερωμένος στη Θεά Ήρα, είναι ένας από τους αρχαιότερους δωρικούς ναούς. Στην Ολυμπία βρισκόταν και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έργο του Φιδία. Μια περιήγηση στον ιερό αυτό χώρο του Πατέρα των Θεών ισοδυναμεί με εμπειρία σχεδόν μεταφυσική. Quiz για γνώστες όμως. Ποια ελληνική περιοχή χαρακτηρίζεται από τον πιο έγκυρο διεθνή ταξιδιωτικό οδηγό ως η Νέα Κονταζούρ? Ω λα. Εννοείς, φαντάζομαι, γαλαζοπράσινα νερά, κυπαρίσκα και λεώνες που φτάνουν μέχρι το κύμα, καταπράσινες πλαγιές, εντυπωσιακές πέτρινες βίλες, ανθοστόλιστους κήπους. Ω λα, κάποιος θα τον σταματήσει γιατί θα τον απορροφήσει η γυροπόληση και θα τον χάσουμε. Εννοώ τη Μάνη. Τη Μάνη όπως δεν τη φαντάζεστε, όσοι έχετε στο μυαλό σας μόνο την αρχιτυπική εικόνα του άνυδρου κακοτράχαλου τοπίου. Τέτοιο πράγμα λέμε. Καρδαμίλη. Ένα πολυπολιτιστικό χωνευτήρι για Έλληνες και ξένους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που και ο Δίας αυτή την πόλη είχε διαλέξει για τις εξωσυζυγικές περιπέτειές του και δεν ήταν και λίγες. Είχε και το δωδεκάθεο το δικό του jet set. Όταν ο Αγαμέμνονας πρόσφερε ως πρίκα στον Αχιλλέα την Καρδαμίλη, που τότε ήταν το κύριο λιμάνι της Σπάρτης, προφανώς είχε δει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στον Μεσσηνιακό κόλπο. Ή τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις καταπράσινες πλαγιές, και σκέφτηκε δικαίως ότι δεν υπάρχει πιο ιδηλιακό μέρος. Στους πρόποδες του τα ίδια του, αυτό το μικρό παραθαλάσσιο χωριό με τις πέτρινες βίλες του, το γραφικό λιμανάκι, τις φανταστικές παραλίες, τα κυπαρίσια και τους ελαιώνες του, απλώνεται σαν ζωγραφιά πάνω στον καμβά της νότιας Πελοποννήσου. Τρία παιδιά βοηθωτικά. Καταστροφή! Μας πήραν την Ανούλα. Ρε παιδιά, όπως είμαστε, πάμε να τραγουδήσουμε στη σκάρα του Μιλάνου. Ή να σφουγγαρίσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούμε πολύ τσίπουρο. Βόλος χωρίς τσίπουρο είναι σαν να λέμε γάμος χωρίς γλέντι. Κάποια στιγμή θα οργανώσουμε και τη δικιά μας αργοναυτική εκστρατεία. Από το λιμάνι του Βόλου ξεκίνησαν κάποτε ο Ιάσονας και οι αργοναύτες για την Κολχίδα. Από τη μια η αργοναυτική εκστρατεία και από την άλλη η βιομηχανική επανάσταση. Τα παλιά εργοστάσια είναι πολλά και βρίσκονται όλα στο κέντρο της πόλης. Ο Βόλος είναι πόλη πρότυπο όσον αφορά την επανάχρηση των παλιών βιομηχανικών του μνημείων. Το παλιό κεραμοποιείο του Τσαλαπάτα, για παράδειγμα, έχει μεταξελιχθεί σε πολυχώρο πολιτισμού. Στις παλιές καπνοβοθήκες του Παπαστράτου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης όμως, έργο του Ευαρίστοντε Κήρυκο, ούτε άλλαξε ούτε πρόκειται να αλλάξει ποτέ χρήση. Το πύλιο και ο παγασιτικός ραντίζουν το Βόλο με χρώματα και αρώματα που τα ζηλεύουν πολύ. Η παραλία είναι τόπος ιδανικός για γαλήνιους περιπάτους και ποδηλατάδες, αφού τα αυτοκίνητα έχουν εξοριστεί εδώ και χρόνια.
Τα μεσημέρια, όλοι οι σύγχρονοι αργοναύτες αρχίζουν τις σπονδές με το Άγιο Τσιπουράκι. Τα τσιπουράδικα του Βόλου είναι κάτι σαν μικρά κέντρα ψυχοθεραπείας. Από τη δεκαετία του 80, τα ερυπωμένα μνημεία της βιομηχανικής επανάστασης μετατρέπονται άλλα σε πανεπιστημιακές σχολές και άλλα σε πολυχώρους πολιτισμού, όπως το πλυνθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα ή το κτίριο Σπύρε. Τα παλιά είναι η Κάρτ Ποστάλ Συνοικία του Βόλου. Αρχαίες μνήμες, επαγγελματίες που διατηρούν ζωντανή την παράδοση και φοιτητές που δίνουν νέα ζωή στα αλωτινά καφενεία. Διαχρονική αξία. Έτσι λέει ο μύθος. Ο Δίας ξαμόλυσε κάποτε 2 έτους από διαμετρικά σημεία του ορίζοντα και όρισε το σημείο συνάντησής τους ως τον ομφαλό της γης. Και μετά, και μετά. Και μετά είπε στους ανθρώπους ότι σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο μια γυναίκα με βαθιές ενορατικές ικανότητες επικοινωνεί με το υπερπέραν, διαβάζει το μέλλον και μεταφέρει στους ανθρώπους τα θελήματα των θεών. Και πώς γινόταν αυτό? Η πυθία εισέπνε τους ατμούς από διάφορα βότανα, έπεφτε σε έκσταση και παρέδιδε το χρησμό. Βλέπω τους δελφούς να ανεβαίνουν στην πρώτη θέση. Επιθεία! Επιστήμη. Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στους πρόποδες του Ιερού Βουνού του Παρνασσού, ανάμεσα στις Φεδριάδες, δύο τεράστιους πέτρινους όγκους, βρίσκεται το ξακουστό στα πέρατα της γης Ιερό Μαντίο της Αρχαιότητας. Από την νεολιθική εποχή και το κορίκιο άντρο, μια σπηλιά ψηλά στο βουνό, μέχρι και το 19ο αιώνα, οι δελφοί ξεχώριζαν για τη μυστικιστική αύρα που εξέπεμπαν και αυτό δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητο από τους Έλληνες. Ακόμα και στη νεότερη εποχή, οι δελφοί συνδέθηκαν με την αναβίωση της δελφικής ιδέας από τον Άγγελο Σικελιανό και τη σύζυγό του Εύα Πάλμερ. Οι δελφοί δεν έπαψαν ποτέ να είναι ο πνευματικός ομφαλός της γης. Οι χιλιάδες επισκέπτες που σειραίουν εδώ κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Ένα καλοκαίρι, όχι ένα, κάθε καλοκαίρι, στις 6 Αυγούστου, το τρικούβερ, το γλέντι του Συλλόγου Γυναικών Ανδρομέντα στην πλατεία Ευαγγελίστριας εξεσηκώνει ολόκληρο το Αιγαίο στο πόδι. Αν σερβίρουν και σερφιώτικο παστέλι, να πάμε οπωσδήποτε. Ωραία δίαιτα κάνεις εσύ. Διαίτηση. Και ωραία μυθολογία έχει το νησί, ε. Αν δεν ήταν ο Περσέας, η σατανική μέδουσα και ο Δίας που μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή για να κατακτήσει, σας βλέπω, τη Δανάη, μπορεί και να μην είχαμε ποτέ ανακάλυψη της Έρυφο. Ναι, αλλά στη σύγχρονη μυθολογία του νησιού κυριαρχούν οι περισσότερες από τις 70 παραλίες της, σχεδόν όλες με φυσική σκιά, χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπως δηλαδή ήταν ο κόσμος. Παλιά. Και επειδή ο κόσμος παλιά περπάταγε, η Σέριφος φημίζεται και για τα πανέμορφα μονοπάτια της που καταλήγουν συνήθως σε φυσικά θαύματα. Γερά ποδαράκια θέλει και φωτογραφική μηχανή οπωσδήποτε. Οι φυγόπονοι, για να μην κουραστούν, μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με ένα τάμα στην Παναγιά την Ξεκουράστρα. Βοήθειά μας. Η Σέριφος είναι φτιαγμένη από σίδηρο. Το πλούσιο σε μεταλλεύματα υπέδαφος της τραβάει σαν μαγνήτης τους κεραυνούς.
Είναι ταξιδιωτικό παράπτωμα να φτάσεις ως τη Σέριφο και να μην περπατήσεις στον πετρόχτιστο παλιό δρόμο των μεταλλορύχων. Με θέα που ζαλίζει και με ιστορία που μας πηγαίνει κατευθείαν στην εποχή των μεταλλείων. Η χώρα της είναι Άνω Κάτω. Ένας μεσαιωνικός οικισμός που διατηρείται ατόφιος ως σήμερα. Αν η περιπλάνηση σας κουράσει, 70 κοσμικές και απόκοσμες παραλίες σας περιμένουν να τις κατακτήσετε. Η Άνω χώρα φημίζεται για τους μεξικάνικους ρυθμούς ζωής. Η Κάτω χώρα, όπου γίνεται κοσμοσιορία τα καλοκαίρια, κρύβει ανεξερεύνητα μυστικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φορέσουμε τις μάσκες μας. Να μάθει ο κόσμος ποιοι πραγματικά θα θέλαμε να είμαστε. Είστε σίγουροι γι' αυτό? Απολύτως. Και ποιοι θα θέλαμε να είμαστε, δηλαδή, ξέρουμε? Ο Κωστής. Εσύ, Γιώργο μου, όπως διάβαζα τώρα τη σκέψη σου, ένας αγριόχειρος. Αγριόχινος. Αγριόχινος, ναι. Πάρε αυτό. Και εσύ μέλος του πληρώματος Απόλλων 13. Ναι. Το έχω. Houston, we have a problem. Και εσύ, όπως σε βλέπω τώρα, Κλεοπάτρα της Αιγύπτου. Ναι. Απόλυτα. Υπάρχει μια πόλη που μπορούμε όχι μόνο να βάλουμε τις μάσκες μας, αλλά να παρελάσουμε με αυτές και στο τέλος να πάρουμε και ένα βραβείο, βρε αδερφέ. Η τρίτη μεγαλύτερη σε μέγεθος πόλη συνδέει με τη γέφυρα Αρείου Αντιρίου τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο και με το κομβικό λιμάνι της την Ελλάδα με τη Δύση. Η έντονη σεισμικότητά της έχει αφήσει ένα μικρό κουσούρι όμως. Εδώ οι άνθρωποι, όταν δεν χορεύουν με τα ρίχτερ, χορεύουν με το ρυθμό του καρναβαλιού ή με τον έντονο ρυθμό της νυχτερινής ζωής, για την οποία είναι πασίγνωστη. Εντελώς. Και επειδή παντού υπάρχει ένας θρύλος, θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω την ιστορία της Πατρινέλλας που έχει στοιχειώσει την πόλη και κάποιοι λένε ότι ακούνε ακόμα τα βήματά της πάνω στο κάστρο. Κάποιες νύχτες που αγριεύει η Πατρινέλλα φτάνει μέχρι τις ταράτσες. Όταν πεινάει, μπαίνει και μέσα στις κουζίνες. Πού έχουν πάει? Με έχουν αφήσει μόνο μου με την Πατρινέλλα και φοβάμαι. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο θα βρείτε στους δρόμους της το Ζωρό, τον Πίτερ Παν, τον Σπάιντερμαν, τη Χιονάτη, τη Βασίλισσα της Νύχτας. Όσο και μας αρέσουν όμως τα γλέντια και οι χοροί, η Πάτρα δεν είναι μόνο το διάσημο καρναβάλι της. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Πόλη με ιστορία που τα ίχνη της φτάνουν μέχρι τα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Είναι η πόλη όπου σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε ο Άγιος Ανδρέας. Είναι η πόλη που πρωτοστάτησε στην Ελληνική Επανάσταση του 21. Είναι η γενέτειρα του Κωστή Παλαμά. Ένα πολυεθνικό λιμάνι που αποτελεί σήμερα, όπως και στο παρελθόν, την εμπορική και τουριστική πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση. Το Μεσαιωνικό Κάστρο, το Χαμάμ του 1400, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, το Μουσείο Τύπου, ο πύργος της Αχάια Κλάους, το πρώτο ελληνικό οινοποιείο. Το ολοκένουργιο αρχαιολογικό μουσείο είναι λίγα μόνο από τα στολίδια της Πάτρας. Ας πιούμε στην υγειά της, μία μεθυστική μαυροδάφνη φυσικά. Παιδιά, είστε σίγουροι ότι θα έρθει το τρένο? Έτσι λέει. Να σας πω, πρωτού έρθει το τρένο μου λύνεται μια απορία. Ναι. Χρόνια την έχω. Έχεις ποιο είναι το σωστό? Είναι Αλκατράζ ή Αλκαζάρ? Είδε Clint Eastwood να προσπαθεί να αποδράσει από το Αλκατράζ χθες βράδυ και δεν μπορεί να βγει από την ταινία. Παιδιά, άλλο Αλκατράζ και άλλο Αλκαζάρ, ε. Ναι, Αλκατράζ το ξέρουν και οι πέτρες. Είναι εκείνο το μικρό νησάκι στον κόλπο του Σαν Φραντζίσκο με τις διάσημες φυλακές. Και Αλκαζάρ είναι, το ξέρω και αυτό, το εδώ το έχω. Αλκαζάρ. Είναι αραβική λέξη και σημαίνει κάστρο. Έτσι λένε στην Ισπανία τα μεσαιωνικά φρούρια που είχαν χτιστεί για να μένουν μέσα οι διοικητές των Ισπανικών πόλεων. Μήπως αρκετά με την Ισπανία, μήπως να πούμε και κάτι έτσι για τη Λάρισα που βρίσκεται και στο νούμερο 69 της εκατοντάδας. Βυσνή, θύελα, σούζα τα λογάκια.
η βασίλισσα της Θεσσαλίας, έχει έδρα της το θρυλικό γήπεδο Αλκαζάρ. Δεν μου λέτε, ξέρετε πώς λένε στη Λάρισα τη φράση «έφαγα ήττα»? Αχ, ξέρω, γιατί έχω φίλους εκεί. Κατάπια γκουστέρα. Ή αλλιώς, κατάπια μπακακάκια. Ναι. Τίποτα άλλο για τη Λάρισα, γιατί να μου πείτε. Ναι. Είμαι too busy, έχω σύσκεψη. Δηλαδή, τρώω χαμάλα. Για την πόλη, έχετε να μου πείτε κάτι. Ξέρω εγώ ποια είναι η πιο διάσημη πλατεία της. Ναι, η πλατεία Ταχυδρομείου είναι μπροστά στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γίνεται κάθε μέρα και νύχτα πανδαιμόνιο. Θα σε παραδεχτώ αν μου πεις ποιο είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Νομίζω τα συντριβάνια. Νομίζω επίσης πως δεν υπάρχει άλλη ελληνική πόλη που να έχει τόσα πολλά συντριβάνια στο κέντρο της. Όσο για τα ποτάμια της, έχετε σίγουρα τραγουδήσει το γνωστό Στις Λαρισσίς το ποτάμι που το λένε Πηνιό. Πού το λένε ποινιό! Την είδαν και λαχτάρισαν πολλοί από τον νόστο για την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Με το αρχαίο θέατρο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και ανασκάπτεται ακόμα στο κέντρο της πόλης, λέγεται μάλιστα ότι είναι μεγάλο σαν της Επιδαύρου, το Δημοτικό Αστεροσκοπείο, το περίφημο Θεσσαλικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Νέων Κινηματογραφιστών κάθε Μάιο. Η Λάρισα δεν είναι μόνο μια πόλη κεντρικός πρωταγωνιστής. Έχει δίπλα της το όμορφο Μεταξοχώρι, την Κοιλάδα των Τεμπών, τον Τύρναβο και τα ιστορικά αμπελάκια. Και από την αρχαιότητα τη συντροφεύει ο ιερός υδάτινος δρόμος που οδηγούσε από τους Δελφούς στα Τέμπη, η περίφημη Πυθιάδα. Κομμωδία. Αποφασίστε ρε παιδιά. Καλά, θα αποφασίσω εγώ. Λέω δράμα, γιατί σε αυτή την πόλη έχει τέτοιες εικόνες που αποζημιώνουν όλα τα γούστα. Ευχαριστώ πολύ. Και φαντάζομαι ότι εννοείς το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, έτσι. Αυτό και όχι μόνο. Κωστή, εσύ που έζησες εκεί, μπορείς να φανταστείς γιατί. Η δράμα όπως την έχω ζήσει είναι απλώς ένας πανέμορφος νομός. Έχει πολύ όμορφη πρωτεύουσα, γραφικά χωριά, ποτάμια, γεφύρια και το Φαλακρό Βουνό. Σύμβολο της πόλης με το μεγάλο και σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο. Το οποίο διαθέτει 17 πίστες κατάβασης όλων των επιπέδων. Μερικές από αυτές μάλιστα έχουν προταθεί και για διεθνείς αγώνες σλάλομ, το ξέρατε. Η δράμα επίσης φημίζεται και για το πιο διάσημο κρύο της Ελλάδας. Τον Ευρωκόπη. Εδώ οι Έλληνες σκηνοθέτες καταφθάνουν με ταινίες μικρού μήκους και με ένα όνειρο για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου ή μιας διάκρισης. Στη δράμα όλα είναι κινηματογραφικά. Οι παλιές καπνευοθήκες, το πάρκο των πηγών, τα φωταγωγημένα καραβάκια που αφήνουν τα παιδιά στα νερά της Αγίας Βαρβάρας την παραμονή του εορτασμού της, το Φαλακρό Βουνό και το δάσος του Φρακτού, το μοναδικό παρθένο δάσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι το σκηνικό μιας ταινίας που παίζεται και τις τέσσερις εποχές του χρόνου στη Βόρειο-Ανατολική Μακεδονία. Έχουν ισέρες ομορφιές, γαλανομάτες και ξανθές. Μα έχουν και κάτι μαυρομάτες, γλυκές και γαϊτανοφρυδάτες. Αχ, σαν τη Μαρία Χούγκλη, από εκεί δεν είναι. Συνεχίζει, ακούστε. Όπου σου καίουν την καρδιά και γίνεται κομμάτια. Αχ, να μπορούσα να κλεβα αυτά τα μαύρα μάτια. Αχ, ωραία τα λέτε. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πάμε και ένα γαστρονομικό ταξίδι στην πόλη που έχει για έμβλημά της τον Θεό Στριμώνα. Οι σέρες ή τα σέρας, όπως λένε οι ντόπιοι, φημίζονται για την πολυσυζητημένη μπουγάτσα. Με τυρί, με κρέμα, με όλα. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Το απόλυτο γλυκό σουβενίρ της περιοχής είναι ο Ακανές. Και το καζάντιπι και ο βουβαλίσιος καβουρμάς. Όσοι τον έχουν δοκιμάσει, δε γλύφουν ακόμα τα δάχτυλά τους. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με μια εκδρομή στο υπερθέαμα της Κερκίνης. Με τις χουλιαρομίτες, τους κορμοράνους και τις λαγκώνες. Ένα φυσικό εργαστήριο για ανήσυχους ταξιδιώτες και επιστήμονες είναι επίσης ένα πολύ όμορφο βουνό, το όρος Μπέλες. Όσοι αγαπάτε τις υπόγειες διαδρομές και τα ταξίδια στο κέντρο της γης, έχετε σίγουρα μετρήσει σταλακτίτες στο θρυλικό σπήλαιο της Αλιστράτης. Όσο για τους υπότες ασφάλτου, το ξέρουμε ήδη, στις Σέρες υπάρχει ένα από τα καλύτερα και πιο ασφαλή αυτοκίνητο μοτοδρόμια της Ευρώπης και το μοναδικό στην Ελλάδα. Σέρες, κάποιοι τις λένε και σφαίρες. Γιατί? Δοκίμασε σπιρουλίνα από την Ιγρήτα και θα απογειωθείς. Θα απογειωθείς. Και δεν μιλάω μονάχα για το ηθικό της, Σέρες, θαυμαστό άστι, θεοφρούρητη, ισχυρά, Μητρόπολη. Είναι πολλά τα επίθετα που χαρακτηρίζουν μέσα στους αιώνες τις Σέρες ή τα Σέρας, όπως τα λένε οι ντόπιοι. Το οχυρό Ρούπελ, με ζωντανή την ιστορική μνήμη, το σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα πιο όμορφα σπήλαια της Ευρώπης και ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης, αποτελούν τα τρία δυνατά ατού της Εραϊκής Έγκλης. Όσο για τη λίμνη Κερκίνη, το λιβάδι που δακρύζει είναι ένα ταξίδι προς τη γνώση. Μία βουτιά στα βαθιά και ένα υπερθέαμα. Ξενοδοχείο πουλιών και εναλλακτικών ταξιδιωτών, η Κερκίνη συγκινεί όχι μόνο τους ρομαντικούς, αλλά και τους επιστήμονες που καταγράφουν και προστατεύουν τις ασύγκριτες ομορφιές του πλανήτη. Λαϊλιάς ή γυαλιάς στα τουρκικά σημαίνει τόπος αναψυχής. Δεν είναι μόνο το χιονοδρομικό κέντρο που εξελίσσεται σε μια δυναμική πίστα απογείωσης. Είναι και η φύση που ξεπερνά κάθε φαντασία με τον πλούτο της. 33.000 στρέμματα κατάφυτα από οξιές και πεύκα συνθέτουν έναν πανέμορφο βιότοπο. Σαν με κοιτάς. Οπα! Προσέξτε, παιδιά. Πάμε για ορθοπεταλιές. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο κοιμούνται και ξυπνούν οι κόες. Η Κος είναι το νησί των ποδηλάτων. Και των εδεσμάτων. Μυθικός μπακλαβάς, γλυκό ντοματάκι. Κατσική σιωτηρή φυλαγμένο σε κόκκινο κρασί που το λένε. Πώς. Α, πόσα. Α, πόσα. Mm. Α, φτιάχνουν επίσης και ένα δικό τους παραδοσιακό αναψυκτικό. Την κανελάδα. Κάτι ξέρουν οι κόες από καλή ζωή και υγεία αφού μεγαλώνουν στη σκιά του Ιπποκράτη. Ή για να ακριβολογούμε στη σκιά ενός θρυλικού δέντρου, ο πλάτανος του Ιπποκράτη ζει ακόμα και είναι μάλιστα ένα από τα αρχαιότερα δέντρα του κόσμου. Κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Αυτό είναι το ζουμί της Ιπποκράτειας φιλοσοφίας. Ανακαλύψτε την ομορφιά της Κο ξεκινώντας από το κάστρο των Ιππωτών ή κάστρο της Νερανζιάς. Έχει ανηφόρα εκεί. Εσύ τι λες, εκεί χτίζονται τα κάστρα στις ανηφόρες. Ξέρετε τι σκέφτομαι, παιδιά. Τι? Ότι ώρες ώρες είναι ωραίο να κάνουμε τη ζωή μας ποδήλατο. Εγώ δεν θέλω. Ναι. Με την έγκλη της αρχαιότητας, το άρωμα του μεσαίωνα, τη ρωμαϊκή και τη μουσουλμανική της διάσταση, η Κος δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί σταυροδρόμι πολιτισμών.
ο πλάτανος του Ιπποκράτη, το κάστρο των Ιππωτών, η πολύβουη δημοτική αγορά και το τζαμί της Λότζας είναι τα πιο πολυφωτογραφημένα μνημεία της. Οι παραλίες της, άλλες τουριστικές και άλλες ανεξερεύνητες, δεν αφήνουν ασυγκίνητο ακόμα και τον πιο ανήσυχο ταξιδιώτη. Το πιο διάσημο μνημείο της είναι σίγουρα το Ασκληπείο, ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο όπου κατασκήνωναν κάποτε οι ασθενείς προγονείς μας, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα ζωής και ευεξίας. Πέντε μάστορες και 60 μαθητάδες γιοφύρια θεμέλιωναν στη Σάρτα στο ποτάμι. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Μυρολογούν οι μάστοροι και κλαίνε οι μαθητάδες. Ναι. Αν τους αφήσω ελεύθερους, θα βραδιάσουμε, οπότε ακούστε πώς πάει το έργο στη συνέχεια. Για να στεριώσει το γεφύρι, πρέπει να στοιχειωθεί άνθρωπος. Αλλά όχι ξένος ή διαβάτης, παρά του πρωτομάστορα, η όμορφη γυναίκα, η οποία μαζί με την οικογένειά της θυσιάστηκαν από ό,τι βλέπω για να χτιστεί ολόκληρος ο πλανήτης. Τρεις αδερφάδες είμαστε και οι τρεις κακογραμμένες. Η μια χτίσε το Δούναβι και η άλλη τον Αφράτη. Κι εγώ, η πιο στερνότερη, τη Σάρτα στο γιοφύρι. Τι σου μιλέ να πάθεις. Άστα. Κάτι παραπάνω θα ήξερε ο βασιλιάς Πύρος, που την έκανε πρωτεύουσα της Μεγάλης Ηπείρου. Ο πιο κοσμοπολίτικος δρόμος της είναι η οδός Κουφά. 3.000 χρόνια ιστορίας είναι ορατά παντού. Στο κάστρο της αρχαίας Αμβρακίας, στην προτομή του στρατηγού Μακρυγιάννη, στην εκκλησία της Παναγιάς της Παρηγορήτισσας. Κάποιοι λένε πως το όνομά της προέρχεται από το λατινικό «άρτα», που θα πει «στενή», «ισχυρή», «δύσκολη». Άλλοι επιμένουν πως ο Άρτος βάφτισε την πόλη, αφού εδώ αυθονούν τα σιτηρά. Η Άρτα είναι μια πόλη με βιταμίνη C. Τα ζουμερά της πορτοκάλια είναι διάσημα μέχρι την Ιαπωνία. Λοιπόν, απορία. Ποιο είναι το αντίθετο του Έλισσα? Πάντως, όσοι την επισκέπτονται, ξέρετε τι λένε? Τι λένε? Έδεσα. Στην Αμερική μπορεί να περηφανεύονται για τους καταράκτες του Νιαγάρα. Δεν έχουν δει ακόμα όμως τον Κάρανο. Βρισκόμαστε στον ποταμό της Αραπίτσας. Δύο βήματα από τις Ελληνικές Άλπες. Πολύ κοντά στη λίμνη Ζάζαρη. Άρα έχουμε καλό feng shui, ε? Φυσικά. Και μπόλικη δουλειά. Λέω να ξεκινήσουμε φωτογραφίζοντας τα παλιά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Ξέρετε πόσο ευεργετικό είναι να ξυπνάς όχι με το ξυπνητήρι, αλλά με τη μουσική του νερού. Η Έδεσα είναι Νερούπολη. Ένα απίθανο υδροκίνητο σύμπαν και ένα πανέμορφο αστικό κέντρο. Εμείς πάντως δέσαμε. Δέσαμε. Έδεσα. Μια πόλη που κοιμάται και ξυπνάει με τον ήχο του νερού. Ό,τι είναι για τη Σαντορίνη το ηλιοβασίλεμα, είναι για την Έδεσα ο Κάρανος, ο θρυλικός καταράκτης. Θεοφρούρητο κάστρο των Βοδενών την έλεγαν κάποτε, γιατί οι 25.000 κατοικοί της ζουν πάνω σε ένα βράχο. Κάποιοι την είχαν βαφτίσει και Μάντσεστερ της Ανατολής. Τα παλιά εργοστάσια που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Αράπιτσα υπενθυμίζουν το ένδοξο βιομηχανικό της παρελθόν.
Λίγο πιο πάνω από την πρωτεύουσα του νομού Πέλλας, ο θρυλικός παλαιός Άγιος Αθανάσιος έχει εξελιχθεί σε χειμερινό προορισμό ιδανικό για όλους τους βορειοελλαδίτες. Όσο για τον κλέφτη του Αφρού, το θρυλικό Καϊμάκτσαλαν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Έχω μία απορία. Πόσες προφητείες της αποκάλυψης έχουν μείνει ακόμα ανεκπλήρωτες, α? Αυτός, κάθε φορά που επιστρέφει από την Πάτμο, αποκαλύπτει τον μεταφυσικό του εαυτό. Είναι απίστευτο αυτό. Προσωπικά ένα πράγμα έχω να δηλώσω. Σταματήστε να μαζεύετε τα πανέμορφα χρωματιστά βότσαλα της Λάμπης. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει τίποτα. Όχι, όχι, διαφωνώ. Η αριστοκρατική ομορφιά του νησιού αυτού είναι πραγματικά ανεξάντλητη. Θυμάμαι μια φορά που είχα σκαρφαλώσει στο βράχο της Καλικατσούς. Είδα τον κόσμο με άλλο μάτι. Με το ίδιο μάτι και εγώ κάποτε συνάντησα τον σατανικό κίνοπα, ο οποίος προκάλεσε σε μονομαχία τον θρυλικό Ιωάννη. Να πάμε καλύτερα για μακροβούτια στο Διγανάκια, ένα πανέμορφο εξωτικό φιόρδ που καταλήγει σε δύο παραλίες. Ή μήπως, μήπως λέω, να πεταχτούμε ως το Πετροκάραβο, για το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο Κωστής έχει άλλον ένα θρύλο να μας πει. Έχω, έχω. Έλα, αυτό αλήθεια. Το νησάκι ήταν κάποτε ένα πειρατικό καράβι, το οποίο κάποια στιγμή για ανεξήγητους λόγους πέτρωσε. Πάτμος. Αποκάλυψη τώρα. 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 Την έχουν βαφτίσει η Ιερουσαλήμ του Αιγαίου και δικαίως, αφού συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες θρησκευτικούς ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομά της προέρχεται από το πάτημα του θεού Ποσειδώνα στο νησί. Τέσσερα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης βρίσκεται το σημείο όπου ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής βρήκε καταφύγιο διωγμένος από τον αυτοκράτορα Δομητιανό το 95 μετά Χριστόν. Εδώ έγραψε, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, το ιερό και προφητικό κείμενο της Αποκάλυψης. Πέρα από τη θρησκευτική της διάσταση, η Πάτμος είναι και ένα κοσμοπολίτικο νησί. Μια μικρή αριστοκρατική γειτονιά με απίθανες παραλίες και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο που η χώρα της προστατεύεται από την UNESCO ως ένα διαμάντι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Απολαύστε τα μακροβούτια σας στην Ψηλιάμο και μετά σκαρφαλώστε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ένα κορυφαίο μνημείο της Ορθοδοξίας. Και αν είστε τύποι κινηματογραφικοί, ονομάστε την αποστολή σας «Αποκάλυψη τώρα» και αρχίστε την εξερεύνηση. Παιδιά, σε ποια περιοχή της Ελλάδας τα σπίτια έχουν απ' έξω τις τζαμόπορτες και τα παντζούρια από μέσα για να μην κολλάνε στο χιόνι? Απορία είναι αυτή? Ναι. Σε πολλές. Α, καλά. Σε ποια περιοχή της Ελλάδας κάθε Κυριακή πρωί, ναι, άντρες, γυναίκες, κάθε ηλικίας ντύνονται έτσι παραδοσιακά και πηγαίνουν στην πλατεία του χωριού? Ναι, απορία είναι αυτή? Ναι. Σε πολλές. Mm. Άλλη. Ναι. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας έγινε ο χαλασμός του Γρίβα? Α, αυτό έγινε στο Μέτσοβο. Mm. Και εκεί ξέρεις τι λένε οι ντόπιοι, ε? Τι λένε? Αμίτζουλου Μαρισάιεστε Μούλτου. Δηλαδή, το Μέτσοβο μου αρέσει πολύ. Γιατί? Γιατί παράγει μετσοβόνε και μετσοβέλα. Mm-hmm. Φημίζεται για τις περίφημες γλίτσες του. Mm-hmm. Έδωσε το όνομά του στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Mm-hmm. Και εκεί ψηλά, σε μια άγονη πλαγιά της Πίνδου, ο Ευάγγελος Αβέροφ έφτιαξε κάποτε το δικό του αμπελώνα, φέρνοντας κλίματα από το Μπορντό. Μπορντό, ε! Μπορντό. Mm-hmm. Τι χρώμα είναι αυτό? Μπορντό. Σίτσας, Στουρνάρης, Αβέροφ, Μετσοβόνε, Μετσοβέλα, Ήπειρος, Πίνδος, Οξιές, Έλατα και Άγρια Ομορφιά. Σαφώς αναφερόμαστε στο Μέτσοβο, το οποίο βρίσκεται στην 62η θέση των προτιμήσεών σας και σε 1100 μέτρα υψόμετρο στο βουνό της Πίνδου. Τόσο η ομορφιά,
όσο και το οξυγόνο, στο γραφικότερο οικισμό της Ελλάδας, σου κόβουν την ανάσα. Παραδοσιακές ταβέρνες, όμορφα καφενεδάκια, πλακόστρωτα καλδερίμια, πετρόχτιστα αρχοντικά, περιπατητικά μονοπάτια, πλήθος γαστρονομικών απολαύσεων και μια ατμόσφαιρα που δυσκολεύει την απόσταση στις λέξεις παρόν και παρελθόν. Αυτό είναι το Μέτσοβο. Για ασφάλεια φυσικά. Όχι, όχι, εννοεί πού θα μας πας, ρε. Αυτό. Θα πάμε σε μία CBR. Αχ, πάντα ήθελα να πάω σε μία CBR. Αχ, κι εγώ θα ήθελα να πάω σε μία, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Τι θα πει τι είναι. CBR σημαίνει Classic Bike Route. Όποιος μοτοσυκλετιστής δεν έχει κάνει τη διαδρομή Κόρινθο-Λεωνίδιο, δεν είναι καθαρόαιμος μοτοσυκλετιστής. Τι είναι, νόθος. Εγώ είμαι καθαρόαιμος ρομαντικός όμως, γιατί τώρα που είπες ότι θα πάμε στο Λεωνίδιο, μου ήρθε στο μυαλό ένα στίχος του Κώστα Ουράνη. Καρπό δεν έκοψα κανένα από το δέντρο της ζωής, μονάχα μάζεψα ό,τι βρήκα να είναι πεσμένο κατά γης. Α, έχεις επισκεφτεί το σπίτι του ποιητή εκεί, ε. Είναι ένα αρχοντικό κομψοτέχνημα του 1800. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Λεωνίδιο διαθέτει πολλά τέτοια αρχοντικά που ξεχωρίζουν για τα ζωγραφιστά ταβάνια και τις περίτεχνες πόρτες του. Για μένα Λεωνίδιο σημαίνει τσακώνικο μελιτζανάκι γλυκό. Έχετε δοκιμάσει? Και ψωμί ψημένο σε ξυλόφουρνο, πιο νόστιμο και από μένα. Να μην το δοκιμάσουμε. Ασένα! Λεωνίδιο, η ιστορική και χιλιοτραγουδισμένη τσακωνιά. Χτισμένο στη θέση της αρχαίας πόλης των Πρασιών, βρίσκεται στην έφορη μικρή κοιλάδα, χωμένο μέσα στους θεόρατους κοκκινόβραχους. Ο επισκέπτης θα θαυμάσει την αρχιτεκτονική σταρχοντόσπιτα του Λεωνιδίου και θα κάνει τις βουτιές του στο Λάκκο και την Πλάκα, τις πεντακάθαρες παραλίες της περιοχής με το χαρακτηριστικό βότσαλο. Στο Λεωνίδιο ομιλούν και την τσακώνικη διάλεκτο, που είναι η πόλημα της δωρικής γλώσσας. Και τώρα θα σας κάνω ένα ταχύριθμο μάθημα σχετικά με το πόσο υποφέρουν οι μεγαλοφυΐες σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή, εκ των προτέρων, αποκλείουμε να πρόκειται για προσωπική σου εμπειρία, μας λες. Αλλά τι προσωπική, ούτε καν συγγενική δεν το βλέπω. Α, και εσύ τέχνον βρούτε. Έχω καταλάβει τι άνθρωποι είναι. Χλεβάζουμε ό,τι δεν κατανοούμε. Ας είναι. Ξέρετε τι έπαθε ο Μέγας Ικτίνος όταν ολοκλήρωσε το μεγάλο του έργο στην Ακρόπολη των Αθηνών? Σου πω εγώ. Πήρε εξάμηνη πέτσινη επιταγή και προπλήρωσε και το ΦΠΑ από την τσέπη του. Ακόμα χειρότερα. Έχει χειρότερα. Η ιστορία λέει ότι εξορίστηκε από τους Αθηναίους ψηλά στο όρος Σκοτήλη, στην ορεινή Αρκαδία, για να μην ξαναφτιάξει αλλού νέους Παρθενώνες. Ουδής αχαριστότερος του Ευεργετηθέντος, δηλαδή, έτσι, διαχρονική αξία. Και τι πειράζει, πρώτα απ' όλα τον έστειλαν σε ένα μαγικό τόπο, μέσα στα παρθένα δάση, τα ποτάμια με τα γάργαρα νερά και μία από τις ελάχιστες λεωφόρους της αρχαιότητας. Την αμαξιτή οδό, την ξέρετε? Κεντρική αρτηρία της Πελοποννήσου. Σαν να λέμε σήμερα δίπλα στην είσοδο της Αττικής οδού. Μπράβο, επιστήμη. Μόνο από το αντίτιμο για την επιστροφή στην πατρίδα χωρίς άδεια από την εξορία, τα διόδια, σαν να λέμε σήμερα. Ήταν ο θάνατος. Με κόνιο. Με πρόλαβε. Πικρός βαρύς ελληνικός, σαν να λέμε σήμερα. Πα
Παραδοσιακός ταξιδιωτικός προορισμός, ακόμα και από τότε που ο τουρισμός δεν ήταν η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Η Καρίτενα, το Τολέδο της Ελλάδας, με το μοναστήρι του Προδρόμου καρφωμένο πάνω στο βράχο. Η Δημητσάνα, με το φημισμένο μπαρούτι της, όλο για την Επανάσταση του 21. Η Στεμνίτσα, με την περίφημη Άργυρο Χρυσοχοϊκή παράδοση. Ακόμα και σήμερα, εκεί βρίσκεται η μοναδική σχολή αυτής της λεπτεπίλεπτης τέχνης. Τα ιστορικά γεφύρια της, μαζί και εκείνο του Πεντοχίλιαρου στον Αλφιό. Η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Το αριστούργημα του Ικτίνου που εξορίστηκε εκεί για να μην ξαναφτιάξει άλλους Παρθενώνες. Το Λυκαίον Όρος, με το ιερό τέμενος του Δία, όπου δεν μπορείς ποτέ να δεις τη σκιά σου. Χωρίς καμία ανάγκη άλλων συστάσεων. Hey, κορίτσι! Hey, αγόρι! Hey, παιδιά! Hey, κορίτσι, εσείς από τη Θάσο, είπαμε. Hey, περίπου, από Καβάλα. Ναι, αλλά εγώ θα σας μιλήσω για τη Θάσο, γιατί έτσι λέει το σενάριο. Έτσι συμφέρει. Η Θάσος, λοιπόν, ξεχωρίζει πάνω στον ελληνικό χάρτη, γιατί έχει τα δικά της ξεχωριστά έθιμα. Η Θάσος, λένε κάποιοι, έχει θράσος. Α, δεν σε πιάνω καθόλου. Ακριβώς. Ο αστικός μας πολιτισμός μας έχει μάθει να μην αγγίζουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Στα έθιμα της Θάσου όμως υπάρχει όχι μόνο το άγγιγμα, αλλά και το ξύλο. Ναι, ναι, το έχω δει, το έχω δει. Στην Καθαροδευτέρα, ένας αρχηγός σέρνει το χορό και δίνει παραγγέλματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά γράμμα ή μάλλον κατά πόδας. Όποιος κάνει λάθος βήματα, τρώει μία ξυλιά με το σκουπόξυλο να έτσι. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει θάσος. Ακριβώς. Το Πάσχα επίσης και συγκεκριμένα τη δεύτερη μέρα, οι Θασιώτες τηρούν το έθιμο του «Για βρέξ Απρίλη». Παρακαλούν το Θεό να βρέξει για να μην ξεβράσουν τα σταφύλια και χαλάσει η νοπαραγωγή του γλυκού θασιώτικου κρασιού. Έχετε δοκιμάσει? Ναι, πολλές φορές. Δηλαδή λες ότι οι θασιώτες είναι Ινδιάνοι και χορεύουν το χορό της βροχής. Έννοια σου. Το χορό τον έχουν φυλαγμένο για άλλο έθιμο. Στις 31 του Ιούλη συγκεκριμένα χορεύουν και πηδάνε πάνω από τρεις φωτιές τραγουδώντας. Αύγουστος, Παράυγουστος, Μεσίκα με σταφύλια και με του Μιλονάτα τα ρίδια. Ναι. Δηλαδή όλο χορεύουν και γελούν. Αυτή είναι μια κλασική επίκληση για καλή υγεία και γονιμότητα. Ωραία, θα πάμε στη Θάσο να ζήσουμε ξέφρενες μέρες και νύχτες. Το νησί βαριέται. Θάσος, το νησί με το πιο έφορο έδαφος από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Βρίσκεται απέναντι από την Καβάλα και είναι γνωστό για τον ορυκτό της Πλούτο, τα μάρμαρα, την ξυλία, τις ελιές, το λάδι και το μέλι της, αλλά και για το εύκρατο κλίμα της. Εδώ, ο χειμώνας μοιάζει με άνοιξη και τα καλοκαίρια έχουν τη δροσιά του φθινοπόρου. Δάση της ζουν σπάνια πουλιά και στα χωριά της φιλήσυχοι άνθρωποι με καλλιτεχνική φλέβα. Έλα, εδώ δεν τη σκοτώνουν. Αυτό δεν είναι το LRGR, είναι το. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Και μας φάγανε. Έχω μια ιδέα, να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε. Ένα μακροβούτι στις γριά στα πανιά.
Όταν λες τη γριά στα πανιά, τι ακριβώς εννοείς? Εννοώ την παραλία. Λοιπόν, ναι. Σύμφωνα με το θρύλο, μία γριά άπλωσε κάποτε τα ρούχα της στα βράχια κανονικά. Φυσάει ένας ψυχρός αέρας και η μουγάδα παγώνει. Έτσι πήρε το όνομά της η πιο παράξενη παραλία του νησιού. Ωραία, με την παράξενη. Οι πιο διάσημες όμως παραλίες της Αμοθράκης είναι οι βάθρες του Φωνιά. Ένας άγριος και ώρες-ώρες δύσβατος, αλλά απίθανος βιότοπος. Για να κατακτήσεις το Φωνιά θέλεις καλό εξοπλισμό, γερά πόδια. Οπωσδήποτε αντικουνουπικό. Οπωσδήποτε, για να μην λες μετά ότι φταίει ο Φωνιάς, έτσι. Έχει και μια ρομαντική ιστορία το νησί. Στο ιερό των μεγάλων θεών, όπου τελούνταν κάποτε τα καβίρια μυστήρια, πρωτοσυναντήθηκαν ο Φίλιππος ο Δεύτερος και η Ολυμπιάδα. Ναι. Mm-hmm. Και ο καρπός του ερωτά τους, ο Μέγας Αλέξανδρος, βγήκε ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών, σύμφωνα με τις δικές σας ψήφους, εδώ στους μεγάλους Έλληνες του Sky. Έρχεται άλλη μία. Μέλισσα. Η Σαμοθράκη έδωσε την ιδέα στον Ιούλιο Βέρν για να γράψει το νησί του μυστηρίου. Αλήθεια ή ψέματα, το θέμα είναι πως το νησί ζει κάτω από τη σκοτεινή έγκλη των Καβύρων. Και αυτό, για τους εναλλακτικούς ταξιδιώτες, είναι απλώς πλεονέκτημα. Οι απόκοσμες βάθρες στο βουνό Σάος ή Φεγγάρι. Τα πλατάνια που έχουν τις ρίζες τους σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Οι καταράκτες, οι αιματικές πηγές και οι αρχαιολογικοί θησαυροί συνθέτουν ένα παζλ ιδανικό για Ινδιάνα Τζόουνς τύπους. Αν έχετε φτάσει ως το Μουσείο του Λούβρου και έχετε απαθανατήσει τη θρυλική νίκη της Αμοθράκης, έφτασε η στιγμή να γνωρίσετε και τη γενέθλια γη της, ένα από τα πιο όμορφα και πιο άγρια νησιά του Αιγαίου. Αχ, ξέρετε τι έχω επιθυμήσει. Τι παγωτάκι. Τη θεία σου την Περσεφόνη που παντρεύτηκε στην Αυστραλία. Ωχ, να με τις βλακίες που λέτε, το έχω επιθυμήσει ακόμα περισσότερο. Τι έχεις επιθυμήσει, για πες μας. Λίγη μοναξιά. Όπα. Ναι. Μακριά από ενοχλητικούς και κόσμο και παιδάκια και κόρνες και αυτοκίνητα και φλίαρους συμπαρουσιαστές όπως είστε εσείς οι δύο. Τότε να πας να κλειστείς στο σπίτι σου, να απαλλαγείς από εμάς τους δύο. Ναι, αλλά από το σπίτι μου δεν έχω θέα το Αιγαίο. Ούτε είμαι ένα βήμα από χρυσές αμμουδιές. Ούτε μυρίζω κέντρο μου το που ανοίγω τα παράθυρα. Αχ. Επιστήμη νομίζω ότι σε νιώθω απόλυτα και θα συνεχίσω εγώ το παραλήρημά της. Ούτε να βλέπω ηλιοβασιλέματα στην εκκλησία της Παναγίας, ούτε να κάνω βόλτα στη Φωκοσπηλιά, ούτε στην άλλη τη σπηλιά που τη λένε σπηλιά του τείχου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιάσα κι εγώ. Σκοπεύεις να φύγεις για μικρές Κυκλάδες και να μας αφήσεις να βγάλουμε την εκπομπή μόνοι μας, έτσι δεν είναι? Μπορεί και να μείνω με μια προϋπόθεση. Να κάνεις εσύ τον αρπιστή και εσύ τον αυλητή. Τα γαλματίδια σύμβολα του κυκλαδικού πολιτισμού που βρέθηκαν στην Κέρο για να μου μεταφέρετε λίγο από την ατμόσφαιρα των μικρών Κυκλάδων. Ε? Μας νιώθεις? Προσπαθώ. Είναι ο κυκλαδίτικος αέρας. Δονούσα, πάνω και κάτω κουφονήσει, σχοινούσα, Κέρος και Ηρακλιά ή αλλιώς μικρές Κυκλάδες. Ήταν κατοικημένες από την προϊστορική εποχή και αποτέλεσαν κέντρα του κυκλαδικού πολιτισμού με σπουδαιότερο την Κέρο. Απάνεμες, χρυσές αμμουδιές, ασφαλείς όρμοι και λιμανάκια που αγάπησαν το Μεσαίωνα οι πειρατές, πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, μονοπάτια, εκκλησίες, ανεμόμυλοι, θαλάσσιες πηλιές και κάστρα περιμένουν όσους αγαπούν τις εξερευνήσεις, την πεζοπορία, τις εκδρομές, το ψάρεμα, την ποδηλασία, το άρωμα του κέδρου. Μικρές Κυκλάδες, αλλά μόνο στο όνομα λοιπόν.
Παιδιά, έχω τώρα δύο απορίες. Πρώτον, τι κάνετε εκεί πάνω? Μετράμε τα τετραγωνικά του τοπίου, σκοπεύουμε να στα αγοράσουμε. Έλα, μην την κοροϊδεύεις, τα σκαλοπάτια μετράμε. Πες μας την δεύτερη απορία σου. Ήρθα να ρωτήσω αν ο Δον Κιχώτης όντως γεννήθηκε στην Αύπακτο. Ναι, ναι. Και ο Μενέλαος Λουντέμης στο Άμστερνταμ. Έγραψε εκεί το ένα παιδί μετράει τα κανάλια. Για πες μας τι άλλο ήθελες να μάθεις. Την αλήθεια για το Θερβάντες και τον Αδριάντα που είδα στο παλιό λιμάνι. Σου έχω όλη την αλήθεια. Δώστε προσοχή. Ο Μιγγέλ Θερβάντες, συγγραφέας του Δον Κιχώτη, πολέμησε γενναία στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Χαρακτήρισε μάλιστα τη μάχη αυτή ως το πιο δοξασμένο γεγονός που είδαν ποτέ ή θα δουν οι αιώνες. Ένα ακόμα δοξασμένο γεγονός ήταν και η κατασκευή της φαντασμαγορικής γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης, έξω από την Ναυπάκτο. Έπρεπε να περάσουν πάνω από 100 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα το σχέδιο του Μεσολογγίτη Πρωθυπουργού. Από δόξες άλλο τίποτα είναι άφπακτος. Το παλιό λιμάνι σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Α, μ' αρέσει αυτό το ρομαντικό. Γι' αυτό προτείνω να μείνουμε για πάντα εδώ στο κάστρο και να απολαμβάνουμε τη θέα. Να, βλέπω και κάτω τον Γκρίποβο. Μια πολύ όμορφη παραλία. Κρίμα που δεν έφερα το μαγιό, ρε παιδιά. Καλά, δεν πειράζει. Καλύτερα που δεν το έφερες, δεν θα το χρειαστούμε. Έχουμε άλλο πρόγραμμα. Φεύγουμε για Κράβαρα. Ορεινή ναυπακτία. Ερχόμαστε! Η Έπαχτος, αυτή είναι η πρώτη ονομασία της Ναυπάκτου, πέρα από το ιστορικό παρελθόν της, είναι μια πόλη πολιτισμός. Τα χρώματα που τη χαρακτηρίζουν είναι το γαλάζιο και το πράσινο. Ο ουρανός, η θάλασσα και ο καταπράσινος ορεινός της Όγκος. Για όποιον περάσει σήμερα από εκεί, είναι δύσκολο να φανταστεί την ομορφιά που κρύβει επιμελώς η ορεινή ναυπακτία. Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα καταπράσινων χωριών ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, δάση, μονοπάτια, καταφύγια, ποτάμια, λίμνες, καταράκτες. Ένα περίπατο στο βενετσιάνικο κάστρο της, φτάνοντας μέχρι το γραφικό της λιμάνι, περνώντας από το ρολόι, τον πύργο του Μπότσαρη, την οικία Τζαβέλα, ανακαλύπτει κανείς τα σημάδια όλων των λαών που πέρασαν από την Ναύπακτο. Βόλτες στο κέντρο του νησιού. Εκεί έκανα και μια ωραία σκέψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στο ελληνικό αρχιπέλαγος υπάρχει ένας σκόπελος που δεν πρέπει να περιπλέψετε. Αν είστε αναποφάσιστοι ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα χρώματα της φύσης, το πράσινο και το γαλάζιο. Αν είστε κολλημένοι με τους θρύλους και τις παραδόσεις. Αν σας αρέσουν τα βουνά και η θάλασσα, η πολυκοσμία και η απομόνωση, η ιστορία και η ανθρωπογεωγραφία. Και κυρίως, εάν θέλετε να βρεθείτε στο ένα από τα λίγα νησιά που κυριολεκτικά βλέπουν τον Όλυμπο. Τότε λέτε στη Σκόπελο, το νησί που πρωτοκατοικήθηκε από τον Πεπάριθο, το γιο του Διονύσου. Το νησί που φθόνησε ο τρομερός πειρατής Μπαρμπαρόσα, επειδή ήταν τόσο όμορφο και τόσο παρθένο. Το νησί που κυβέρνησε ο βασιλιάς Στάφυλλος και που το σπαθί του, με τη βαρύτιμη ολόχρηση λαβή, μας μιλάει για την τέχνη της Μυκηναϊκής και Μινωικής περίοδου. Εδώ ο Άγιος Ριγίνος, προστάτης του νησιού, κυνήγησε και σκότωσε τον τρομερό δράκο που τρομοκρατούσε τους κοπελίτες, γκρεμίζοντάς τον σε ένα βάραθρο, τη Δρακοσχισμή. Εδώ, στα Σεντούκια, μπορεί να βρείτε εσείς τους κρυμμένους θησαυρούς των πειρατών που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλύψει. Ή όχι. Έτσι κι αλλιώς, το πράσινο και γαλάζιο νησί, όπως το λένε, έχει πιο πολλούς θησαυρούς στην επιφάνειά του από ότι θα μένουν στο χώμα. Λοιπόν, τελικά έχει δίκιο ο Κωστής. Ναι. Αυτός είναι ένας σκόπελος που αξίζει τον κόπο να χαράξεις ρότα κατά πάνω του. Κατά πάνω του, λοιπόν. Μουσική.
«Μάμα Μία» είναι πιθανό να αναφωνήσει κανείς όταν αντικρίσει για πρώτη φορά το πράσινο που καλύπτει αυτό το νησί των σποράδων. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1997 ανακηρύχθηκε επίσημα ως πράσινο και γαλάζιο νησί από τον Διεθνή Οργανισμό Βιοπολιτικής. Η πόλη της, από την άλλη, έχει χαρακτηριστεί με προεδρικό διάταγμα ως παραδοσιακός οικισμός. Σύντομα θα αποδοθεί και ένας τίτλος για τις υπέροχες δαντελωτές, ποικιλόμορφες, γαλαζοπράσινες παραλίες της. Σε κανένα άλλο νησί, το απογευματινό Κολύμπι δεν είναι τόσο μαγικό όσο στα χρυσά νερά της Κοπέλου. Κάθε καλοκαίρι, αεροπλάνα από 15 και βάλε ευρωπαϊκές πόλεις προσγειώνονται στο αεροδρομίο της. Κάθε καλοκαίρι ο πληθυσμός της δεκαπλασιάζεται. Και λίγα, λέω. Mm. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πήρε το όνομά της από τη σκιά που ρίχνει πάνω της ο Άθος. Σκιά και Άθος, σκιάθος. Απλά μαθηματικά. Ναι, φυσικοχημία. Νομίζω όμως ότι η υπερτερή άποψη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ότι δηλαδή η σκιάθος βαφτίστηκε έτσι από τη σκιά που τη χαρίζουν τα αιωνόβια δάση της. Πάντως, κανείς δεν την έχει περιγράψει πιο όμορφα από τον Άγιο των Ελληνικών Γραμμάτων. Από τα ρόδινα κρογιάλια της ως τη σκοτεινή σπηλιά της Φόνησας και από το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας ως την Τζουγκριά και τα Λαλάρια, όλα είναι απλώς παραμυθένια. Και όταν νυχτώνει, τότε αρχίζει ο μαξιλαροπόλεμος. Ποιος θα βρει πρώτος τις πιο όμορφες μαξιλάρες στα σκαλάκια, αυτό είναι. Όσοι έχετε περάσει από τη Σκιάθο, θα θυμάστε σίγουρα τις όμορφες νύχτες ξαπλωμένες στα μαξιλάρια, εκεί στα περίφημα σκαλάκια, δίπλα από τη Μητρόπολη των Τριών Ιεραρχών. Για τον Παπαδιαμάντη είπαμε, mm-hmm. για τα Λαλάρια είπαμε, για τα σκαλάκια επίσης. Για τον θησαυρό του Νικοτσαρά όμως κουβέντα. Κρατάτε κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Εντάξει, θα σου πούμε μια κουβέντα στο Πάρι ποτάμι. Εκεί στον όρμο του Λεχουνίου λένε ότι βρίσκεται κρυμμένο το χρυσάφι που ο θρυλικός κλέφτης και αρματολός Νικοτσαράς είχε κουρσέψει από τα πλοία του Οθωμανικού στόλου. Ναι. Υπάρχει όμως και μια κατάρα. Λένε πως κάποια μέρα θα ανακαλύψουν το θησαυρό, ένας, δύο, τρεις. Εμείς. Θα γυρίσει πίσω όμως μονάχα ο ένας. Εγώ. Κανονίστε την πορεία σας. Η Σκιάθος είναι πέρα από κάθε φαντασία. Στις Κουκουναριές, στη Μικρή και Μεγάλη Μπανάνα και στο Μαντράκι, οι θάλασσες είναι απλώς μαγικές και η πρόσβαση εύκολη. Με ένα σκάφος όμως είναι ένα βαρκάκι, ανακαλύπτεις και άλλα ρόδινα κρογιάλια. Η πιο πολύ φωτογραφημένη όμως, η πιο καρτ ποστάλ παραλία του νησιού, είναι τα Λαλάρια. Τα θρυλικά σκαλάκια δίπλα στη Μητρόπολη των Τριών Ιεραρχών είναι ο κόμβος της νυχτερινής διασκέδασης. Οι ταξιδιώτες με έφεση στη λογοτεχνία αναζητούν εδώ τα θρυλικά ρόδινα ακρογιάλια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του λειτουργεί ως μουσείο.
Τελειώνουμε. Με περιμένει παρέα. Πάλι βόλτα με τη μηχανή. Έχει ένα πήξιμο στην Εθνική. 2 χιλιόμετρα θα κάνεις, θα βράσεις το ζουμί σου και θα γυρίσεις πάλι πίσω. Εάν είσαστε μοτοσυκλετιστές για παραπάνω από 2 δεκαετίες, όπως μουά, θα ξέρατε ότι η διαδρομή που δεν έχει άγχος αλλά μόνο εικόνες είναι Αθήνα, Χαλκίδα, Νότια Εύβοια. Μουά. Καταρχάς αυτό το μουά μου θυμίζει τη Miss Piggy στο Muppet Show. Αν και τώρα που σε βλέπω. Και δεύτερον και σημαντικότερον, η Νότια Εύβοια δεν είναι μόνο για δίτροχους αποχούμενους. Έχει βουνά για ορειβάτες, ανεξερεύνητες παραλίες για κατασκηνωτές από αυτούς όμως που παίρνουν μαζί τους και τα σκουπίδια φεύγοντας, μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Και πιο συγκεκριμένα την Πλάζ Κορασίδα, την αληθινή αντιστάρ του νησιού, το πετρογέφυρο του Πλατανιστού και τον υδροβιότοπο στο Δίστο. Εσύ όμως έτσι που πας, με τέτοια γκάζια, πού να τα δεις όλα αυτά που λέμε. Α, τότε την επόμενη φορά που θα σε πάρω στην Επιβάτιδα, αν σε πάρω. Κάθε φορά που θα αγκαζόμαι θα σου λέω τράβα μαλλί, τράβα μαλλί και θα επιβραδύνουμε προς χάριν της Ρέμης. Πολύ ευχαρίστως που θα τραβήξω. Όλα υπάρχουν σε αυτό το τόπο. Είναι νησί, αλλά έχει και τις χάρες της υπηρωτικής Ελλάδας. Ψηλά βουνά, όπως ή όχι. Το βουνό που έσμιξαν ο Δίας με τη Δήμητρα. Σπουδαίους αρχαιολογικούς τόπους, όπως τα Δρακόσπιτα στα Στήρα. Πετρογέφυρα, υγρότοπους και ένα ακροτήρι που το έτρεμαν οι ναυτικοί και ας το βάφτισαν χρυσό για να το εξευμενήσουν. Φαράγγια, όπως εκείνο του Δημοσάρη. Είναι η Νότια Εύβοια, ο κοντινότερος εξωτικός προορισμός στην Αθήνα και ήρθε η ώρα να την εξερευνήσετε. Μόνο μην πάρετε πολύ γρήγορα τις 52 σφιχτές τροφές προς την Κίνη, γιατί μπορεί να πάθετε το ίδιο που έπαθε και ο θρυλικός σχεδιαστής τους. Γκίνια στην τράπουλα για μια αιωνιότητα. Εσείς που έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και είστε περήφανοι για αυτό. Φυσικά. Και το λέτε και το ξαναλέτε, mm-hmm. Θέλω να μου πείτε έτσι μια εικόνα που σας έχει μείνει από ένα ταξίδι. Τώρα βάζεις δύσκολα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια τρισδιάστατη κάρτ ποστάλ. Αν ξέρεις πού και κυρίως πώς να την κοιτάξεις. Πάντως εγώ έχω μια. Θα την πω. Ναι. Ήταν πριν από 2 χρόνια, mm-hmm. Ήμουνα σε ταξιδιωτική αποστολή με ένα ταχύπλο, περνούσα από εδώ και τιμώνευα το σκάφος μέσα στο σούρκο. Ξέρετε, ο Ισθμός της Κορίνθου ήταν ένα project της αρχαιότητας που χρειάστηκαν αιώνες επί αιώνων για να γίνει πραγματικότητα. Και πριν γίνει, κακόμοιροι Έλληνες έβγαζαν τα πλοία από το νερό, τα κυλούσαν σε ένα πλακόστρωτο πάνω σε τεράστιους κυλίβαντες και τα ξαναπόντιζαν στη θάλασσα. Ναι. Ο Ισθμός της Κορίνθου πάντως είναι μόνο ένα από τα αξιοθέατα της περιοχής. Ίσως το πιο εντυπωσιακό, αλλά όχι το μοναδικό. Η Κόρινθος είναι εδώ και δεκαετίες το πιο αγαπημένο ορμητήριο των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Καθώς η παλιά εθνική οδός τη συνδέει με δεκάδες λουτροπόλεις και πολλές προσιτές ακρογιαλιές. Ναι, ναι, γιατί η αρχαία Κόρινθος και ο περίφημος ναός του Δία, αυτά πάνε πίσω. Όχι, βέβαια. Η Κόρινθος είναι μια αφετηρία για βόλτα στα βουνά και τις παραλίες με την ίδια ευκολία πρόσβασης. Και είναι μια πόλη λιμάνι που έχει πλέον τα πάντα. Είναι επίσης το πρώτο σημείο του χάρτη, ναι, όπου με προσφώνησαν κυβερνήτη στο Πορθνείο του Ιστιμού Ενώ. Γεια σου, Κάπτεν Νέμο. Και το ψώνιο, πάνε παρέα στη θάλασσα. Η ελληνική διόρυγα του Σουέζ ή αλλιώς Αυλάκη, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά πολύ, η Κόρινθος, που ήταν η πλουσιότερη εμπορική πόλη της αρχαίας Ελλάδας, θα μείνει στη σύγχρονη ιστορία ως η πόλη που μπορεί να χαρακτηρίσει γεωγραφικά τις υπόλοιπες πάνω από την Κόρινθο ή κάτω από την Κόρινθο. Με την κέρια στρατηγική της θέση στον Ισθμό, η πατρίδα του ήρωα Βελερεφόντη είναι ο τρίτος σημαντικός λιμένας της Πελοποννήσου.
Έρχοντας στην Κόρινθο ως αφετηρία, ανακαλύψτε τα μαγευτικά τοπία της ορεινής Κορινθίας, αλλά και τη δημοφιλή παραλιακή της διαδρομή που εκτείνεται ως το Κιάτο και το Ξυλόκαστρο. Όταν ήσασταν παιδιά, τι θέλατε να γίνετε μεγαλώνοντας, ε? Υδραυλικός, όπως ο μπαμπάς μου. Ασυρματιστής, όπως ο Καβαδίας, και να γράφω ποίηματα. Εσύ? Μηχανοδηγός, αλλά όχι σε οποιοδήποτε τρένο. Στο Orient Express. Στον υπερσιβηρικό. Καταγγέλλω ξεπασιά και ξενομανία. Και θα τους έχω δίπλα μου ολόκληρη σεζόν. Στον οδοντοτό των Καλαβρίτων. Ένα από τα 10 πιο όμορφα τρένα του κόσμου, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμητές. Ομολογώ ότι εδώ έχεις ένα δίκιο. Αυτό το τρένο είναι ο ζωντανός τρίαμβος της ποιότητας απέναντι στην ποσότητα. Η διαδρομή του διαρκεί λίγο. Το τρενάκι είναι 2 βαγόνια όλο και όλο. Κι όμως, η ονειρική διαδρομή, οι ενδιάμεσες στάσεις και ο τελικός προορισμός του από το Διακοφτό στα Καλάβρητα είναι ένα όνειρο. Εγώ στα Καλάβρητα έμαθα σκι. Εγώ εκεί έμαθα ιστορία. Και μάλιστα αυτή που έχει να κάνει με τις θυσίες του τόπου μας. Και εγώ έμαθα, μόλις τώρα, ότι η επιστήμη ήθελε να γίνει υδραυλικός. Μια πληροφορία που θα προσπαθήσω να διαγράψω από τη μνήμη μου, γιατί μου καταστρέφει τις φαντασιώσεις. Και τι πρόβλημα έχεις με τις γυναίκες υδραυλικούς? Και τι φαντασιώσεις έχεις για μένα? Απάντησε. Η ερώτησή σου τον βρίσκει κάπως απροετοίμαστο. Είμαι σίγουρη. Που εμφανίστηκαν το 776 π.Χ. στο χάρτη ως Κινέθη, οφείλουν τη σημερινή τους ονομασία στις δροσερές πηγές που έτρεχαν μέσα και έξω από την πόλη. Μια πόλη που εκτός από τις πιο ιστορικές της Αχαΐας, είναι και από τις πιο ηρωικές. Το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας αποτέλεσε το κέντρο της Εθνεγερσίας κατά των Τούρκων, ενώ ο τόπος θυσίας δεν αφήνει κανέναν Καλαβριτινό να ξεχάσει το ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου του 1943. Οι μικρότερες σε πλάτος σιδηροδρομικές γραμμές της Ευρώπης κατάφεραν να χαρακτηριστούν η θεαματικότερη διαδρομή των Βαλκανίων. Με ένα τρενάκι που βγάζει κυριολεκτικά δόντια, μπορείτε να φτάσετε από το Διακοφτό στα Καλάβρητα, ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή με τον Οδοντοτό, που περνά μέσα από το φαράγγι του Βοραϊκού ποταμού. Εδώ τελειώνει η δεύτερη εκπομπή του I Love GR με τις 25 περιοχές που βρίσκονται από το νούμερο 75 έως και το 51. Κάποιοι σίγουρα το χαρήκατε πολύ, γιατί η πόλη σας, το χωριό σας, το νησί σας βρίσκεται στη λίστα με τις 100 πιο αγαπημένες περιοχές του Sky και του I Love GR. Μπορεί κάποιοι να μην είδατε σήμερα την περιοχή σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός λίστας. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε μια ακόμη 25άδα. Το I Love GR αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Σε αυτό το παιχνίδι ταξιδιωτικής άμυλας, στο I Love GR, η μπάλα τώρα είναι στο δικό σας γήπεδο. Γιατί εσείς ουσιαστικά επιλέγετε και ψηφίζετε τις αγαπημένες σας περιοχές. Και να σκεφτείτε ότι το ταξίδι έχει μόλις ξεκινήσει. Μέσα από το I Love GR θα ανακαλύψουμε όλοι μαζί τα γνωστά και άγνωστα τοπία της Ελλάδας. Θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν από την Κομοτηνή ως το Καστελόριζο και θα φτιάξουμε έναν καινούριο σύγχρονο ανθρωπογεωγραφικό χάρτη. Το I Love GR δεν είναι απλώς μια ταξιδιωτική εκπομπή. Είναι μια μηχανή αναζήτησης ανθρώπων και τόπων. Καλά μας ταξίδια λοιπόν. Γεια χαρά. Επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με την επόμενη 25άδα. Δηλαδή τις περιοχές από το 50 έως το 26. Καλό σας βράδυ. Και να μην ξεχνάτε πως το σύνθημα του I Love GR είναι αυτό που λένε και στην Τίλο. Δες, ανακάλυψε, μοιράσου.